τότε θα σας έλεγα εγώ κάτι συμπληρωματικό σε σχέση με εκείνα που είχαμε πει την περασμένη φορά, να διαβάσουμε, να προσέχουμε τα έντυπα που πέφτουν στα χέρια μας. Θα ήθελα να σας έλεγα μερικά σημεία πώς να διαβάζουμε. Προσέξτε πάρα πολύ αυτά που θα σας πω, είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Όταν πρέπει να μορφωθούμε, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν εκατομμύρια βιβλία. Τι σημαίνει, θα τα διαβάσουμε όλα αυτά? Είναι αδύνατα. Ο χρόνος της ζωής μας είναι μικρός. Συνεπώς θα πρέπει να διαβάσουμε εκείνα τα βιβλία που θα μας μορφώσουν πραγματικά, χωρίς να χαθούμε μέσα στην πληθώρα των βιβλίων. Έτσι θα δείτε πολλές φορές στις βιτρίνες, πάρτε τα θρησκευτικά βιβλία, πάρτε ένα βιβλιοπωλείο θρησκευτικών βιβλίων, κάθε τόσο εκδίδονται και εκδίδονται πάρα πολλά βιβλία. Προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε? Δεν μπορούμε, είναι αδύνατο. Τι πρέπει να γίνει? Λοιπόν, παιδιά, τα βιβλία διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, στις πηγές και στα βοηθήματα. Εάν βεβαίως έχουμε την δυνατότητα, θα πηγαίνουμε στις πηγές και θα διαβάζουμε τις πηγές, διότι αυτός που γράφει ένα βιβλίο στις πηγές πηγαίνει, όπως είναι τα στερεότυπα βιβλία, δηλαδή οι πατέρες της εκκλησίας μας, στο χώρο εννοείται των χριστιανικών, οι πατέρες της εκκλησίας μας, η Αγία Γραφή κλπ, είναι πηγές. Όλα τα άλλα βιβλία δεν είναι πηγές, αλλά είναι βοηθήματα. Τώρα, από τα βοηθήματα πρέπει βεβαίως να διαβάσουμε, διότι υπάρχουν πολύ σπουδαία βοηθήματα, αλλά όχι όλα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα η συνήθεια, αλλά υπήρχε. Οι γιαγιές, ιδίως στα χωριά, και αν η γιαγιά είναι και στην πόλη αλλά από χωριό, για να ταΐσει το μωρό, το εγγονάκι, έβαζε στο στόμα της, ας πούμε, το κρέας, το μασούσε με τα δόντια της και το έδινε μετά στο εγγονάκι να το φάει μασημένο. Αηδιάζεται. Λοιπόν, προσέξτε, παιδιά, μπορεί να το πάθατε κι εσείς και να μην το θυμόσετε, αλλά είστε νήπια. Αυτό το πράγμα γίνεται με τα βιβλία. Βέβαια, απλοί άνθρωποι που δεν ξέρουν γράμματα, αναμφισβητήτως μπορούν να πάρουν αυτά τα βοηθήματα, που δεν είναι παρά το μασημένο φαγάκι από τα δόντια της γιαγιάς. Αλλά όταν έχουμε παιδιά, νέους, νέες, που μορφώνονται, που υποτίθεται ότι κατ' επιστήμη θα κινηθούν στη ζωή τους, γιατί να διαβάσουν αυτά τα πολύ πολύ απλά και να μην διαβάσουν βοηθήματα που έχουν βάρος και ακόμη σιγά σιγά να αρχίσουν να ξεκινούν να κινούνται στο χώρο των πηγών? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο σημείο. Δεύτερον, όταν μελετούμε ένα βιβλίο, οποιοδήποτε βιβλίο, ακόμα και μυθιστόρημα, θα κρατάμε πάντοτε ένα χαρτί και ένα μολύβι. Ή θα υπογραμμίσουμε στο βιβλίο, αν είναι δικό μας εννοείται, και θα το επιστρέψουμε. Ή θα γράψουμε από κάτω στο περιθώριο κάτι. Δεν πειράζει, ας λερώσει το βιβλίο. Θέλει πει, έχω τον Άγιο Κύριλο με τέτοιες μέσα σημειώσεις, που άμα το δείτε θα τρομάξετε. Αν μου πει κάποιος, πάτερ μου, είναι πάρα πολύ φοβερά υπογραμμισμένο αυτό, να σας δώσω ένα καινούριο. Όχι, να κρατήσεις το καινούριο εσύ και εγώ θα κρατήσω αυτό, γιατί μου είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Διότι εγώ, όπως το υπογράμμισα, κάθισα και το μελέτησα το κείμενο για να το υπογραμμίσω εκείνο που ήθελα να υπογραμμίσω. Λοιπόν, θα υπογραμμίσουμε, θα βάλουμε δίπλα μια σημείωση ή σε ένα χαρτάκι, το οποίο μπορούμε να βάλουμε μέσα στο βιβλίο το χαρτάκι, με μια σημείωση, με μια παρατήρηση, με κάτι που αντιληφθήκαμε, αισθανθήκαμε, μας ήρθε έμπνευση και ούτω καθεξής. Πάντως, οι σημειώσεις όταν διαβάζουμε ή όταν ακούμε μάθημα είναι απαραίτητες. Έτσι μπορούμε να σημειώσουμε μια ιδέα, μια σκέψη, μια είδηση, που όλα αυτά παρουσιάζουν ένα ενδιαφέρον
Τρίτον, πρέπει να μελετούμε βραβαίως. Μερικοί καυχόνται ότι βγάζουν γρήγορα γρήγορα βιβλία. Όχι παιδιά, βραβαίως θα διαβάσουμε. Αργά. Όχι αργά συλλαφίζοντας, αλλά θα το βλέπουμε και θα το κατακτούμε το κείμενο. Έχει ιδέες μέσα, τις περνάς γρήγορα. Τι θα σου φυτευτεί στο μυαλό? Τίποτε θα σου φυτευτεί. Ουδέποτε θα γίνετε επιστήμονες αν διαβάζετε γρήγορα. Και αν θα γίνετε και πάρετε πτυχίο, να είστε σίγουροι, θα είσαστε επιπόλαιοι άνθρωποι. Ο σοβαρός άνθρωπος, ο σοβαρός μελετητής, κυριολεκτικά κατακτά το κείμενό του. Το κοιτάζει, όπως τότε οι Εβραίοι κατέκτησαν κάνοντας βόλτες γύρω-γύρω στην Ιεριχώ. Με τη μέθοδο αυτή θα προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε την γνώση. Όταν μελετούμε, παιδιά, προσέξτε κάτι. Δεν πρέπει να μελετούμε συνέχεια το βιβλίο. Διαβάσατε, εγώ σας βεβαιώνω, κάθε 2-3 προτάσεις σταματώ. Αν είναι σοβαρό βιβλίο, κάθε πρόταση. Για να μην πω κάθε λέξη, σας βεβαιώνω. Θα σταματούμε τη μελέτη και θα σκεφτόμαστε. Θα προσπαθούμε να συσχετίσουμε αυτό που διαβάσαμε με εκείνα που ξέρουμε. Και αν συσχετίσουμε την παλιά γνώση με την καινούργια, τότε θα αναπαραγάγουμε κάτι καινούργιο. Και το σπουδαίο, ότι θα αφομοιώσουμε εκείνα τα οποία μελετούμε. Όταν διαβάζουμε ένα κείμενο, ένα βιβλίο, θα προσέξουμε τη σύνταξη μιας προτάσεως. Μία λέξη που μας έκανε εντύπωση. Ένα λεκτικό σχήμα. Τέλος πάντων, θα προσέχουμε πάρα πολύ. Όχι μόνο τι γράφει, αλλά και πώς το γράφει αυτό το κάτι. Πρέπει να κάνουμε μελέτη συστηματική και με επιμονή. Μην πούμε, το βαρέθηκα αυτό, το παράδα. Όχι. Συστηματική, επίμονη μελέτη. Ακόμη, θα πρέπει να καταχωρίζουμε αυτό που θα σας πω τώρα, δεν ξέρω, μόνο αν θα πάτε στο πανεπιστήμιο και αν θα θέλατε να γίνετε σοβαροί επιστήμονες, θα το κάνετε. Θα καταχωρίζετε τις γνώσεις σας σε ένα σύστημα που λέγεται αποδελτίωσης. Έχουμε καρτέλες, πόσοι έχουν σήμερα στα οργανωμένα γραφεία που βρίσκουν τους πελάτες με καρτέλες και μόλις πας εκεί στην τράπεζα, ας πούμε, και θέλεις ένα λογαριασμό, έχεις λογαριασμό ανοιγμένο με την τράπεζα, πάει ο υπάλληλος, ψάχνει σε εκείνο το σιρτάρι που είναι οι καρτέλες, σε βρίσκει αμέσως. Αυτό λέγεται οργάνωση εργασίας. Το ίδιο πράγμα κάνουμε και στη γνώση. Έχουμε ένα σιρτάρι, ας το πούμε έτσι, ή κουτιά, και έχουμε καρτέλες κατά αλφαβητική σειρά. Και ό,τι βρούμε εκεί που διαβάζουμε και είναι αξιόλογο, σημειώνουμε ή περικοπή αν το βιβλίο δεν είναι δικό μας, ή παραπομπή αν το βιβλίο είναι δικό μας. Τάδε βιβλίο, σελίδα τάδε, και μας λέει εκεί αυτό που θέλουμε. Όταν θέλουμε να φτιάξουμε μια ομιλία, μια εργασία επιστημονική, θα ανατρέξουμε σε αυτό το κουτί την αποδελτίωσή μας και εκεί θα βρούμε εκείνα που καταχωρήσαμε δουλεύοντας πάνω στη μελέτη. Όταν ψάχνουμε για ένα θέμα, διαβάζετε σήμερα τα μεγάλα παιδιά, αγόρια κορίτσια, διαβάζετε Φερρυππίν φυσική, να δώσετε εξετάσεις. Μην νομίσετε παιδιά ότι ό,τι μόνο διαβάζετε από το σχολικό βιβλίο είναι αρκετό. Θα ανατρέξουμε σε βιβλιογραφία και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και τέλος, θα πρέπει να έχουμε πνεύμα μαθητείας και ταπεινώσεως, που αυτό πρέπει και να μας διακρίνει. Μην πούμε το ξέρω. Όχι, ξανακοίταξέ το. Το έμαθα κάποτε, ξανακοίταξέ το. Και ακόμα καλό είναι να έχουμε οδηγούς πολλές φορές στη μελέτη μας, να πηγαίνουμε σε κάποιους ειδήμονες γνώστες και να πούμε πώς θα το κάνουμε αυτό, τι είναι αυτό.